Ναι, περιμένοντας, ο τίτλος μου είναι καθηγητής ιχθυολογίας και αλευτικής βιολογίας και θα περίμενε κάποιος ότι θα μιλούσα για τα ψάρια, τα αποθέματά τους και την υγεία των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τα αποθέματα αυτά. Δεν θα το κάνω, θα μείνω όμως σε δύο παρατηρήσεις, μια και είμαστε στην Καβάλα και είναι το σημαντικότερο αλευτικό πεδίο, δύο παρατηρήσεις που αφορούν την καταναλωτική συμπεριφορά των ψαριών. Η πρώτη είναι ότι ο άνθρωπος έχει μια προτίμηση στα μεγάλα ψάρια, στα μεγαλόσωμα δηλαδή. Όπως φαίνεται από την κλασική ταινία «Τα κίτρινα γάντια» του Αλέκου Σακελάριου. Ξέρετε, αυτά τα μεγαλόσωμα ψάρια έχουν ένα τροφικό επίπεδο 4 και μεγαλύτερο. Δηλαδή απέχουν 3 βήματα από τα φυτά. Τώρα, αν αυτά τα ψάρια που μας αρέσει να τρώμε και λέμε πάμε να φάμε μια συναγρίδα σαν μωρό, αν αυτά τα ψάρια ήταν ζώα της ξηράς, θα ήταν κάποια ζώα που θα τρώγαν λιοντάρια, δηλαδή αν υπήρχαν τέτοια ζώα θα ήταν δράκι. Και βέβαια έχω ένα λάθος εδώ, αλλά μόνο ο φίλος μου ο Θανάσης μπορεί να το πάρει είδηση, ότι το τροφικό επίπεδο του ανθρώπου στη θάλασσα δεν είναι 5, είναι περίπου 4,5. Ωραία, είπα όμως ότι δεν θα σας μιλήσω για τα ψάρια και τα οικοσυστήματα, τα θαλάσσια, όχι γιατί δεν είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον να μάθεις γιατί ένας γάβρος έγινε γάβρος και ένας, για να τον τρώνε όλοι βέβαια, και ένας καρχαρίας έγινε μεγάλος για να μην τον τρώει κανένας. Α, ναι, ξέχασα όμως να σας πω το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι το χαρακτηριστικό που καθορίζει την καταναλωτική συμπεριφορά του ανθρώπου. Αναλύσαμε 4.000 συνταγές που χρησιμοποιούν τα ψάρια ως κύριο συστατικό. Και βρήκαμε ότι όσο πιο πολύ ευάλωτο είναι ένα ψάρι στην υπεραλίευση, τόσο πιο πολύ δημοφιλές είναι στις συνταγές. Δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι μας αρέσει να μαγειρεύουμε τα ψάρια με πιο πολλούς τρόπους αυτά που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Αυτά τα δύο, αυτό που είπαμε πριν και αυτό, δείχνουν τη στρεβλή, θα έλεγα εγώ, σχέση του ανθρώπου με τα ψάρια. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Είπα, δεν θα σας μιλήσω για τα ψάρια, γιατί θέλω να σας μιλήσω για την επιστήμη. Πόσο σημαντική είναι η επιστήμη, όχι βέβαια για τα μεγάλα, ότι ξέρετε, αλλά κυρίως να ικανοποιούμε την περιέργειά μας, αλλά κυρίως όμως, πιο πολύ, για να απαντάμε σε καθημερινές απόψεις που εκφράζονται γύρω μας, από τα μέσα, από οτιδήποτε, και τα οποία πολλές φορές είναι παπαριές. Χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση γιατί είναι όντως. Και ξέρετε, αυτές οι απόψεις δημιουργούν στερεότυπα. Ο Γαλιλαίος ανέτρεψε ένα στερεότυπο ότι η γη δεν γυρίζει, αλλά κινδύνευσε να καεί. Ας δούμε λοιπόν μερικά στερεότυπα τέτοια. Ένα στερεότυπο, το οποίο εκφράζεται πάρα πολύ συχνά στα διεθνή μέσα, δηλαδή και εφημερίδες, ηλεκτρονικός τύπος, επιστημονικά μέσα επίσης, είναι ότι ένας καθηγητής όταν γίνει μόνιμος, η παραγωγικότητά του μειώνεται, δηλαδή τα γάψα παλιά τα παπούτσια. Τώρα, αυτό γιατί το λένε? Το λένε γιατί αυτό δημιουργεί το άλοθη για να πάψει η μονιμότητα. Μεταφέρεται το αυτό και σε άλλα επαγγέλματα που έχουν μονιμότητα. Εμείς λοιπόν είπαμε, ας το ελέγξουμε αυτό. Μαζέψαμε από 2,5 περίπου 2.200 καθηγητές το συγγραφικό τους έργο τα τελευταία 25 χρόνια. Και τι βρήκαμε? Βρήκαμε
Οι καθηγητές αυτοί έρχονται από 123 πανεπιστήμια, 15 χώρες, 3 Ήπειροι. Βρήκαμε ότι ανεξάρτητα από την Ήπειρο, ανεξάρτητα από την ποιότητα του πανεπιστημίου, ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή αν είναι βιολογία, αν είναι χημεία, αν είναι μαθηματικά, ότι η μέση παραγωγικότητα η ετήσια αυξάνεται με τον χρόνο και η αύξηση είναι στατιστικά σημαντική. Και κάνω μια παρένθεση εδώ για μας στον χώρο της επιστήμης. Αυτό, όταν είναι στατιστικά σημαντικό, το λέμε κλίση. Κλίση της ευθείας είναι διάφορο το μηδενός. Αλλά για να τα πω πιο απλά, αυτό για μας εκλαϊκευμένα είναι το σήμα και αυτός είναι ο θόρυβος, έτσι. Άρα τι αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δεν ισχύει η μείωση της παραγωγικότητας. Τότε γιατί διαδίδεται? Και μάλιστα σε εφημερίδες όπως ο Guardian, έχω να πω λες. Απλά διαδίδεται γιατί, όπως είπα πριν, προετοιμάει ένα καλό άλοθη για να καταργηθεί η μονιμότητα. Και γιατί το κάνουν αυτό? Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι η μονιμότητα και εμπορευματοποίηση της παιδείας δεν είναι έννοιες συμβατές. Αλλά ξέρετε, η μονιμότητα δεν δημιουργήθηκε τυχαία διαχρονικά. Η μονιμότητα διασφαλίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι η ελευθερία ένας ερευνητής ή ένας καθηγητής να εκφράσει την άποψή του ελεύθερα. Όπως κάνω εγώ τώρα και όπως δεν μπορούσε να κάνει ο Γαλιλαίος. Και αυτό, η ακαδημαϊκή ελευθερία δηλαδή, είναι ο θεμέλιος λίθος της γνώσης. Ωραία, είδαμε ένα στερεότυπο. Ας πάμε σε ένα άλλο με το οποίο είστε πιο εξοικειωμένοι. Ακούτε και γράφετε, και ακούμε και γράφετε, και διαβάζουμε δηλαδή, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια πιάνουν πάτο στις διεθνείς κατατάξεις. Ωραία. Αυτό που δεν ακούτε είναι ότι στον κόσμο υπάρχουν 23.000 πανεπιστήμια. Και όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΗ, όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, βρίσκονται στα 1.001. Άρα, τα ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται στο 4% του πανεπιστημίου του κόσμου. Αυτό δεν είναι κακό, θα έλεγα, ποσοστό, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, αλλά δεν είναι κακό, θα έλεγα. Άρα, εγώ λέω με το μυαλό μου ότι αυτοί που λένε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια πατώσανε, το λένε γιατί δεν είναι στα πρώτα 50, στα πρώτα 20, στα πρώτα 10, μαζί δηλαδή με την Οξφόρδη, το Χάρβαρντ, το Κέμπριτζ. Ωραία, ας το δεχτώ, να προχωρήσουμε παρακάτω. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει ότι πατώσαν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Βλέπετε στον πίνακα μια σύγκριση του Αριστοτελείου με ένα πανεπιστήμιο μεσαίο, δημόσιο, το UConn, το University of Connecticut. Το Αριστοτέλειο έχει 50.000 ενεργούς φοιτητές, το UConn 17. Ο προϋπολογισμός το 2013 του Αριστοτελείου ήταν μισός από το συμβόλαιο του Michael Jordan την τελευταία χρονιά στο Chicago Bulls, ενώ βλέπετε 500 εκατομμύρια δολάρια το αντίστοιχο του UConn. Τι παρατηρούμε από αυτό το πίνακα? Παρατηρούμε ότι για κάθε ευρώ που ξοδεύει το Αριστοτέλειο ανά ενεργό φοιτητή, κερδίζει περίπου μισή θέση στις κατατάξεις, δηλαδή 100 φορές περίπου θέσεις από αυτές που κερδίζει το UConn. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Πιθανά σημαίνει ότι το Αριστοτέλειο είναι πιο αποδοτικό. Ναι, πιθανά μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο, μπορεί να μην σημαίνει αυτό. Πάντως κάτι σημαίνει. Και αυτό το κάτι δεν μπορεί να είναι κακό. Εγώ θα το βλέπω ότι μάλλον καλό είναι.
Οπότε και αυτό το στερεότυπο, για μένα προσωπικά, ο κάθε άνθρωπος βέβαια έχει τη διαφορετική οπτική γωνία, δεν ισχύει. Ας δούμε τώρα ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο ικανοποιεί την περιέργεια του ανθρώπου. Ξέρετε, ρώτησα 100 φίλους μου καθηγητές, ερευνητές από όλο τον κόσμο και από την Κίνα, ποιο είναι το πιο διάσημο ψάρι του κόσμου. Άλλος μου έλεγε τον τόνο, άλλος μου έλεγε τον ξηφία, άλλος τον γάδο. Ο γάδος είναι ο μπακαλιάρος, ο παστός. Ρώτε, μόνο η Μαρία το βρήκε. Πού είναι, δεν βλέπω. Εδώ. Μόνο η Μαρία το βρήκε, έτσι. Δεν το βρήκε κανείς. Αλλά πριν σας πω ποιο είναι το πιο διάσημο ψάρι, να δούμε λίγο τι είναι η φήμη, τι είναι η διασημότητα. Φήμη είναι ό,τι αναφέρεται για κάποιο όνομα. Άρα, αφού βρήκαμε τι είναι η φήμη, μπορούμε να την εκτιμήσουμε αντικειμενικά, ποσοτικά. Πώς? Από τη συχνότητα με την οποία αναφέρεται σε κάποια πηγή. Για παράδειγμα, στα βιβλία. Η ομάδα του Google έκανε ένα, νομίζω το 2011, έκανε ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Συνέλεξε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα οποία είναι 6% όλων των βιβλίων που έχουν δημοσιευθεί παγκοσμίως στην ανθρωπότητα, που νομίζω είναι 20 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Στη συνέχεια έφτιαξε ένα εργαλείο με το οποίο ψάχνει στα βιβλία αυτά να δει τη συχνότητα που εμφανίζεται μια φράση και τη συγκρίνει αυτή με τη συχνότητα όλων των υπολείπων φράσεων που αποτελούνται από τον ίδιο αριθμό λέξεων. Δηλαδή, μια λέξη τη συγκρίνει με τη συχνότητα όλων των υπολείπων μια λέξη. Δύο, μια φράση με δύο λέξεις, με δύο λέξεις κτλ. Και συνέχεια ερεύνησε τη χρησιμότητα του εργαλείου αυτού για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και στην ουσία έφτιαξε ένα νέο πεδίο, το οποίο επιστημονικό πεδίο που λέγεται Culturomics. Ωραία, εδώ βλέπετε για παράδειγμα ότι ο Φράγκενστάιν είναι πιο διάσημος από τον Άινστάιν. Ωραία. Τώρα, ποιο να είναι το πιο διάσημο ψάρι? Το πιο διάσημο ψάρι είναι το χρυσόψαρο. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο και δεν το βρήκε κανείς. Το χρυσόψαρο, όπως θα δείτε και από την ταινία αυτή βέβαια, που το τραγουδούσε ο Ηλιόπουλος με την Τζέννη Καρέζη, το χρυσόψαρο έχει διεισδύσει σε όλες τις πτυχές του πολιτισμού μας. Δηλαδή, γραμματόσημα, τραγούδια, ποίηματα, πεζογραφήματα εκλαϊκευμένα, πίνακες ζωγραφικής, ο Ματής ζωγράφησε από το 1912 και μετά χρυσόψαρα, ήταν μοντέλο. Αποτελούσε βέβαια και επιστημονικά ένα πρότυπο οργανισμό για τη μελέτη της φυσιολογίας των ψαριών. Και βέβαια, για μας τους βιολόγους, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι το μόνο ψάρι το οποίο έχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο με το όνομά του στα βιβλία του Δαρβίνου. Ξέρετε, ο Δαρβίνος έγραψε περίπου 5 εκατομμύρια λέξεις. Και από αυτές, στα ψάρια ήταν αφιερωμένες μόνο το 0,4%. Δηλαδή, είχε πολύ μικρό ενδιαφέρον για τα ψάρια. Παρ' όλα αυτά, είχε ένα κεφάλαιο αφιερωμένο. Πώς το βρήκαμε όμως ότι το χρυσόψαρο είναι το πιο διάσημο ψάρι? Το βρήκαμε γιατί ψάχνοντας στο εργαλείο αυτό που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε στην καθημερινότητά σας, έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, το κοινό του όνομα στα αγγλικά βέβαια,
από όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Ωραία. Χρησιμοποιώ 3 παραδείγματα. Έχουμε όμως, πιστεύω, τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά περισσότερα. Για παράδειγμα, έχουμε ελέγξει την παροιμία, το πιάτο, το ψαρά, 10 φορές ένα διανό και μια γεμάτο. Ισχύει. Κατά πάσα πιθανότητα δεν ισχύει, αλλά το έχουμε αποδείξει δηλαδή. Αλλά, εντάξει. Λοιπόν, και τελειώνοντας, όχι τελειώνοντας, έχουμε ακόμη μερικά λεπτά. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι αυτά τα 3 παραδείγματα νομίζω είναι χαρακτηριστικά. Γιατί? Είναι χαρακτηριστικά και μας δείχνουν ότι η επιστήμη είναι σημαντική όχι μόνο για τα μεγάλα, το προσδόκιμο όριο ζωής έχει πάει τα 80 χρόνια, αλλά και για τα μικρά, για τα καθημερινά. Ξέρετε, ο Παπα-Νικολάου, ο μεγάλος αυτός Έλληνας του TESPAP, λέγεται ότι σε μια συνέντευξη είπε: ξέρετε, αν πω στην Αμερική ότι είμαι ερευνητής, με κοιτάνε με θαυμασμό. Αν πω στην Ελλάδα, με βλέπουν με καχυποψία και με θεωρούν επικίνδυνο και άχρηστο. Η επιστήμη βέβαια δεν είναι άχρηστη, ούτε επικίνδυνη. Και οι επιστήμονες αντίστοιχα. Βέβαια, οι επιστήμονες έχουν πολλά. Πρέπει να είναι δύσπιστοι κυρίως, μονόχνοτοι και εγωιστές. Γι' αυτό φαίνεται από ένα σύντομο ανέκδοτο που λέει ο ασθενής στον γιατρό του, λέει: «Γιατρέ μου, όπου αυτό που μου λέτε είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να πάρω και μια δεύτερη γνώμη, δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά...» Του λέει ο γιατρός: «Φυσικά και θα πάρετε, τι με το συζητάτε, περάστε αύριο την ίδια ώρα». Ναι, και δείχνει δηλαδή ότι είναι εγωιστές. Θα ήθελα να σας πω λίγο και για τον τίτλο τον οποίο διάλεξα, της διάλεξης, και ο οποίος είναι δανεισμένος από την πρόσφατη ταινία του Ρίτλεϊ Σκοτ, «Τη διάσωση», όπου δεν ξέρω αν την έχετε δει. Βέβαια, τη χρησιμοποίησε και ένας φίλος, πολύ καλός φίλος, ο Ντάνιελ Πόλι, σε ένα άρθρο αυτοβιογραφίας που έγραψε, οπότε είναι ο κλέψας του κλέψαντος. Αλλά στη διάσωση, ένας αστροναύτης ξεμένει στον Άρη και ξέρει ότι αν τον μαζέψουν, θα είναι μετά από 2 χρόνια που θα έρθει η επόμενη αποστολή. Και έτσι πρέπει να επιβιώσει 2 χρόνια. Αλλά έχει τρόφιμα για 1 μήνα, 2. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει λοιπόν να φτιάξει νερό, κινητοποιεί δηλαδή όλη την επιστημονική γνώση που είχε πάρει για να φτιάξει νερό, για να καλλιεργήσει πατάτες που έχει, τις οποίες πατάτες θα τις καλλιεργήσει με λίπασμα τα περιπτώματά του. Δηλαδή στην κυριολεξία, «He had to size the seed out of it». Έτσι και γι' αυτό τον επέλεξα. Γιατί έχει βέβαια διπλή ερμηνεία. Ναι, τώρα θα σας δώσω λίγο τροφή για σκέψη, μια και έχω μερικά λεπτά, και μετά θα κλείσω με κάτι για... επειδή βλέπω πολλούς νέους, με κάτι σχετικό. Σε μια τάξη 45 ατόμων, οι πιθανότητες 6 να έχουν γενέθλια την ίδια μέρα είναι μικρή ή μεγάλη? Όσοι πιστεύετε ότι είναι μικρή, να σηκώσετε τα χέρια. Μικρή. Άρα οι υπόλοιποι πιστεύετε ότι είναι μεγάλη. Δεν σας δώσω την απάντηση, θα το κάνω στην επόμενη TEDx διάλεξη, αλλά ήθελα να δω ότι οι περισσότεροι απαντούν ότι είναι μικρή, γιατί έτσι πιστεύουν. Ή απαντούν ότι είναι μεγάλη γιατί έτσι πιστεύουν. Ενώ η επιστήμη δεν σημαίνει, δεν κάνω επιστήμη επειδή πιστεύω κάτι, faith-based science, αποδεικνύω κάτι. Και θα κλείσω λοιπόν με ένα, γιατί οι επιστήμονες, είπαμε, δεν είναι επικίνδυνοι, είναι εγωιστές, είναι μονόχνοτοι, είναι δύσπιστοι, αλλά έχουν και χιούμορ. Και θα κλείσω λοιπόν με μια ιστορία, είναι ο λαγός που πληκτρολογεί έξω από μια σπηλιά, πολύ γρήγορα, και περνάει ο λύκος, του λέει: «Λαγί, τι κάνεις εκεί?»
Αλλά γράφω τη διδακτορική μου διατριβή. Το κοιτάει, του λέει, και τι θέμα έχει η διατριβή σου? Α, η διατριβή μου έχει θέμα, του λέει, δεν μπορείς να το καταλάβεις, λύκη μου, αλλά την ανωτερότητα των φυτοφάγων ζώων σε σχέση με τα σαρκοφάγα. Ο λύκος αρχίζει να γελάει, του λέει, αυτό είναι ένα βλακώδες θέμα, θα αποτύχει σίγουρα, δεν θα το δημοσιεύσεις πουθενά. Α, του λέει, λύκη, αν διαφωνείς, μπες στη σπηλιά. Μπαίνει ο λύκος, ακούγονται φωνές, κομμάτια πετάγονται έξω. Τελευταίο βγαίνει το κεφάλι του λύκου. Μετά περνάει η ένα, το ίδιο, η αρκούδα, το ίδιο. Μετά βγαίνει το λιοντάρι από μέσα και του λέει, λαγέ, το θέμα της διδακτορικής διατριβής δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο υπεύθυνος καθηγητής είναι που κάνει τη διαφορά. Οπότε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.